Νέα σεισμική δόνηση εντάσσεως 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λασιθίου ταρακούνησε το μεσημέρι την Ανατολική Κρήτη. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην πόλη του Ηρακλείου. Είδα στην ίδια περιοχή, δηλαδή βορείως της Νεάπολης, στο θαλάσσιο χώρο, σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές της Κρήτης, η οποία έγινε αισθητή ως ένα τμήμα στους κατοίκους της Βόρειας Κρήτης, της Βόρειο-Ανατολικής Κρήτης. Είναι μια δόνηση που ουσιαστικά έρχεται να συμπληρώσει τη διαδικασία της σεισμικής διέγερσης που άρχισε πριν μια εβδομάδα και που έδωσε σεισμό της τάξης των 4,5 βαθμών βορείως της Κρήτης. Ο κύριος Λέκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται απολύτως φυσιολογική μετά τον τελευταίο σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο. Μάλιστα, δεν συνδέεται το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός με τον μπαράζ σεισμών που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Εύβοιας. Έχουμε να κάνουμε μια δόνηση η οποία δεν εμπνέει καμία ανησυχία, δεδομένου ότι είναι μικρή δόνηση στον υποθαλάσσιο χώρο, χωρίς καμία ιδιαιτερότητα. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλα εξελίσσονται ομαλά και θεωρώ ότι το ζήτημα θεωρείται λήξαν ουσιαστικά από αυτή τη δόνηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σεισμική διέγερση που καταγράφεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου χαρακτηρίζεται απολύτως φυσιολογική και εκτονώνει την σεισμική δραστηριότητα, κάτι που είναι ζητούμενο από τους σεισμολόγους. Αυτές τις δονήσεις οι οποίες εκδηλώνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, τις θέλουμε, τις αναζητούμε, γιατί υπάρχει μια σταδιακή εκτόνωση των γενικότερων τάσεων στην περιοχή. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος απολύτως ανησυχίας.